Πώς τα αντιμετώπιζες? Εκείνη εποχή ήμουν νέο, ε, δημοφιλής, πολύ στην τηλεόραση, όλα τα σύριαλ τότε, στα δύο κανάλια τα κρατικά, κυριαρχούσα ε, κατά κάποιο τρόπο. Πολύ σύντομα κατάλαβα, συνειδητοποίησα ο, το εφήμερο ε, ιδιαίτερα της τηλεόρασης. Εγώ το κατάλαβα και γλίτωσα. Φοβάσαι γενικά το τέλος. Όχι. Αυτό που θέλω είναι να είμαι υγιής και να είμαι στη σκηνή μέχρι το τέλος της ζωής μου. Μετάνιωσες που δεν έχεις αναβεί τα σκαλιά της εκκλησίας. Δεν έτυχε. Ε, έχω ζήσει με κάποιες γυναίκες και έχω πάρει αυτό που ήθελα. Είμαι δύσκολος άνθρωπος, το παραδέχομαι. Ε, και αν είχα παντρευτεί θα είχα χωρίσει και δεν το θέλω δεν μ' αρέσει, δηλαδή δεν παντρεύτηκα ποτέ γιατί δεν θα ήθελα να χωρίσω. Αν είχα ένα παιδί θα πίεζα πάρα πολύ τον εαυτό μου και δεν θα χωρίζα ποτέ. Σου λείπει καθόλου η τηλεόραση. Βλέποντας τη τηλεόραση σήμερα και βλέποντας το τι προγράμματα βγαίνουν ιδιαίτερα σε σύριαλ, ε, δεν μου λείπει. Πιστεύεις ότι την εποχή που είχες τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα το διαχειρίστηκε σωστά εγώ τα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης, της μεγάλης δημοφιλίας, καμία σχέση με το σήμερα, έτσι, που μαζευόταν κόσμο κάτω από το σπίτι μου, που τέλο πάντων γινόταν ο κακός. Θέλω να θυμηθεί και ένα περιστατικό τέτοιο, να μου πει. Ε, τι να σου πω τώρα, 100-200 άτομα κάτω από το σπίτι μου να φωνάζουν για να βγω στο μπαλκόνι απλά να με δούνε, κάποιε γυναίκε να λιποθυμάνε να πέφτουν κάτω. Δεν υπάρχουν σήμερα οι αναλογίε, οι αντίστοιχε. Ε, τότε στην αρχή-αρχή θα έλεγα ότι όπως σαν νέο κι εγώ. Ε, την είδα, ψωνίστηκα λίγο. Η συνειδητοποίηση ήρθε μια μέρα στην Ήδρα, όταν καλεσμένος εκεί ήμουνα με τη Μελίνα, το, τη Μερκούρη, με τον Ντασέν και μια μεγάλη παρέα. Και δημιουργείται μια τεράστια ουρά για αυτόγραφα. Ε, εγώ νομίζω ότι ήταν για τη Μελίνα. Δεν ήταν για τη Μελίνα, ήταν για μένα. Αυτή ήταν η στιγμή τη συνειδητοποίησης για μένα. Και είπα, φίλε μου έρχονται για σένα και δίπλα είναι η Μελίνα. Αυτό θα κρατήσει όσο κρατάει αυτό το σύριαλ. Δίπλα σου είναι ένας μύθος και εσύ δεν είσαι τίποτα. Είσαι από τους ηθοποιούς